Λίγες ημέρες μετά το μάτς πρωταθλήματος, Νέα Αλμυρού και Ασίμι έπαιξαν και για το κύπελο. Η Νέα Αλμυρού ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Είχαν ευκαιρία με τον Τζαγκαράκη, όπως και με τον Δάλα που έπιασε λίγο αργότερα την κεφαλιά out. Το Ασίμι στο πρώτο ημίχρονο απείλησε σε μια φάση διαρκείας με τον Αντωνάκη μέσα από την περιοχή να στέλνει out την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 70 λεπτό σε μια αντεπίθεση των γηπεδούχων, ο Καρτάκης έβγαλε τη σέντρα και στο δεύτερο δοκάρι ο Δάλας με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0 για τους νέους του Αλμυρού, έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του. Μάλιστα στην επόμενη φάση ο Τζαγκαράκης μετά από πολύ ωραία ενέργεια σούταρε, μπλόκαρε ο Κασμερίδης. Το Ασίμι ανέβηκε στα τελευταία λεπτά, είχε δοκάρι με κοντινή προβολή του Ξαγοραράκη, άνοιξε την ισοφάριση. Στις καθυστερήσεις μετά από μια εκτέλεση φάουλ η μπάλα δεν απομακρύνθηκε, ο Στεφανάκης την έστειλε για δεύτερη φορά στο δοκάρι της εστίας των νέων του Αλμυρού. Στη συνέχεια ο Ρούκος μετά από ωραία ενέργεια σούταρε, ο Κασμερίδης κράτησε το 1-0 και στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Σφακιανάκης με κεφαλιά μέσα από την μικρή περιοχή ισοφάρισε 1-1, έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση εκεί όπου στο 103 ο Ντρομπονίκου έκανε πολύ όμορφη ατομική ενέργεια, ανατράπηκε και δόθηκε πέναλτι από τον διαιτητή τον κύριο Παπαδάκη. Στο πέναλτι ο Στεφανάκης ευστόχησε παρά την προσπάθεια του παγωμένου, έδωσε προβάδισμα με 1-2 στην ομάδα του Ασημίου με το εύστοχο πέναλτι ο Στεφανάκης. Οι νέοι Αλμυρού προσπάθησαν να ισοφαρίσουν μια εκτέλεση φάουλ του Παρασκάκη, ο Κασμερίδης και εδώ έδειξε την εμπειρία του, απομάκρυνε σε κόρνερ, τελικά παρέμεινε το 1-2, έτσι η πρόκριση πήγε στην ομάδα του Ασημίου.